Απόλυτη αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και της κεντρικής πολιτικής κοινής, τα οποία προφανώς πάντα παρισφρίουν και στην υπόθεση της αυτοδιοίκησης, ειδικά στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά κατά περιοχή ζητήματα τα οποία έχουν περιφερειακό χαρακτήρα και τα οποία ο κοινός νους δεν μπορεί να τα συνδέσει με τα ζητήματα τα μεγάλα, με το αν το μνημόνιο είναι έτσι ή αλλιώς και το αν το χρέος είναι έτσι ή αλλιώς. Αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται μια κατάσταση όπου φαίνεται ότι παρατάξεις περιφερειακές οι οποίες έχουν το συνδυασμό μιας περιφερειακής ατζέντας, μιας ατζέντας που είναι αυτοδιοικητική, που αφορά τα προβλήματα του τόπου και οι οποίες έχουν και μια συγκρότηση πολιτική, αν θέλετε οι περισσότερες είναι παρατάξεις που έχουν ήδη ασκήσει κάποια εξουσία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, φαίνεται να έχουν ένα σοβαρό προβάδισμα. Γι' αυτό και φαίνεται στις εκτιμήσεις που υπάρχουν σήμερα ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, παρά τη δημοσκοπική εικόνα των τελευταίων εβδομάδων, φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα στο να διεκδικήσει με αξιώσεις κάποιες περιφέρειες. Φαίνεται και με τις επιλογές των προσώπων, που προφανώς έχουν θέματα και δεν μπορεί να κρυφτεί αυτό. Καλά, πάντως εσείς ακόμα δεν έχετε κάνει επιλογές για να σας κρίνουμε. Γιατί αργείτε τόσο πολύ? Φαίνεται και με την ατζέντα, δεν αργούμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν πολλές σε περιφέρειες περισσότερες της μιας επιλογές που πρέπει να αξιολογηθούν για να σταθμιστούν τα πράγματα. Αλλά εμείς, η δική μας παράταξη στις περιφέρειες, στηρίζει συνδυασμούς οι οποίοι έχουν μια έμφαση στην τοπική και περιφερειακή διάσταση. Και αυτό είναι που πιστεύω ότι ζητά και η κοινωνία. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ασχολούμενοι, ας πούμε, με την ανατροπή του καπιταλισμού, και πραγματικά λέγοντάς το, δεν έχω κατά νου μόνο τον κύριο Καταθανασόπουλο, τον καλό συνάδελφο. Διότι υπάρχει κι άλλος που δεν έλεγε ανατρέψει τον καπιταλισμό. Πιστεύω ότι η ατζέντα και της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ένα τέτοιο λόγο, άσχετα αν έχει τη συγκρότηση του ΚΚΕ ή όχι. Έχει αυτά μόνο ο Στρατούλης μπορεί να το θέλει. Ναι, θα τα πει, επειδή είναι παρόν, επειδή είναι παρόν και πιστεύω μπορούμε να το συζητήσουμε, να το πω. Ασχολούμενοι λοιπόν με αυτά, παραγνωρίζουν τα τοπικά. Ενδεχομένως κάποιοι στις τοπικές κοινωνίες τα βρίσκουν και μπανάλ. Ξέρετε, η αριστερά και ειδικά έτσι, οι ομάδες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς που έχουν βρει και το δρόμο τους στο ΣΥΡΙΖΑ και σε ένα βαθμό διαμορφώνουν και το λόγο του. Ομάδες τέτοιες είχαν πάντα μια έμφαση σε θέματα τα οποία είναι μεγάλα, έχουν ενδεχομένως ένα πολιτικό ρομαντισμό, λάθος κατά την άποψή μου, αλλά δεν ασχολούνται με αυτά που είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας, ναι, τα προβλήματα της διπλανής πόρτας. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, και εσείς έχετε δώσει πόρτας πολιτικά νοήματα σε αυτοδιοικητικές εκλογές στο παρελθόν. Είναι ανάλογα με το τι συμφέρει τον καθένα. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν έχει πολιτικό νόημα η αυτοδιοικητική μάχη. Απλώς λέω ότι υπάρχει και μια τοπική ατζέντα, η οποία είναι αυτή που πρέπει και να δίνει τον τόνο. Εντάξει, αυτό λέει και το Σύνταγμα, αυτό λέει και η λογική. Αυτό λέει το Σύνταγμα, αυτό λέει και η λογική. Εσείς θα δώσετε αυτό το πνεύμα, το μνημόνιο, αντιμνημόνιο? Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Εμείς θέλουμε να μετατραπούν οι περιφερειακές εκλογές και οι ευρωεκλογές και σε ένα βαθμό οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση σε δημοψήφισμα του λαού κατά των εφαρμοζόμενων κυβερνητικών πολιτικών που τον οδηγούν στην οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση και κατά των μνημονίων. Και βεβαίως, όσο αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, σε δημοψήφισμα κατά του Καλλικράτη, με την αυθαίρετη αυτή, με το δεύτερο αυτό κύμα των αυθαίρετων ενοποιήσεων, το οποίο κυριολεκτικά στραγγάλισε τη ζωή της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στέρισε πόρους, αρμοδιότητες και δυνατότητες να κάνει το έργο της και οδήγησε σε ερήμωση πολλών εκατοντάδων χωριών σε όλη τη χώρα. Εκ των πραγμάτων θα πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά και επειδή προηγείται και μία εβδομάδα από τις ευρωεκλογές, βεβαίως θα παίξει ρόλο όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και το πρόσωπο του Δημάρχου και η τοπική ατζέντα και τις θέσεις που έχει για τα προβλήματα της περιοχής, αλλά εκ των πραγμάτων και τα προβλήματα της περιοχής συνδέονται με το μνημόνιο λόγω των δραστικών περικοπών κατά 40% που έχει γίνει λόγω μνημονίου στις περικοπές από το κράτος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως, είναι μια μεγάλη πολιτική μάχη και εμείς δεν το έχουμε κρύψει. Αν από αυτή τη μάχη και των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών και κυρίως των περιφερειακών εκλογών που έχουν τον πιο πολιτικό χαρακτήρα επιβεβαιωθεί
το μεγάλο πολιτικό, το μεγάλο μικρό, το πολιτικό προβάδισμα, εν πάση περιπτώσει, του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας που καταγράφεται τώρα στις δημοσκοπήσεις, είναι αυτονόητο ότι την επόμενη μέρα, τις επόμενες μέρες, θα βάλουμε θέμα λαϊκής νομιμοποίησης ή όχι της παρούσας κυβέρνησης. Νομίζω πολύ πιο καθαρά από ό,τι σας τα είπα. Ήδη ζητάτε εκλογές εδώ και πολύ καιρό. Πολύ περισσότερο θα έχετε ένα επιχείρημα. Το γρηγορότερο δυνατό, έχουμε πει, ζητάμε από το λαό και με τους αγώνες και με την ψήφο του να διώξει κυβέρνηση, τρόικα και μνημόνια. Κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ. Μπορείτε να μου πείτε, να μου κάνετε ένα σχόλιο, τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία με τον κύριο Καρυπίδη. Εδώ η Εφημερίδα των Συνταχτών βλέπω που. Μάλλον φιλική προς εσάς είναι, δεν είναι βέβαια αντιπολίτευση σε εσάς. Ελέγχει σήμερα πρώτο θέμα ταραχή στην Κουμουνδούρου. ΣΥΡΙΖΑ Θήτα Καρυπίδη, σε έντονο παρασκήνιο για την υποψηφιότητα του Περιφερειακού, έχει ταραχή στην Κουμουνδούρου. Τι έχει συμβεί? Κοιτάξτε να δείτε, όταν είσαι κόμμα του 3% έχεις να αντιμετωπίσεις φορτούνες και τρικυμίες σε ένα ποτήρι. Όταν είσαι κόμμα που διεκδικείς την κυβερνητική εξουσία με την ψήφο και τη στήριξη του λαού, βέβαια εδώ που φτάσαμε, έχεις να αντιμετωπίσεις φορτούνες μεγάλες σε μεγάλες θάλασσες και μεγάλα κύματα και πρέπει να τα αντιμετωπίζεις. Έχουν μπει ζητήματα με δύο από τις 13 υποψηφιότητες, κουβεντιάζονται στα συλλογικά όργανα του κόμματος, στην πολιτική γραμματεία. Σήμερα όσο αφορά την υποψηφιότητα του κυρίου Καρυπίδη θα κουβεντιαστεί το θέμα και με τις οργανώσεις της Δυτικής Μακεδονίας, όπου μεταβαίνει ο γραμματέας του κόμματος επάνω. Θα πάρουμε υπόψη την όλη συζήτηση, τα όλα προβλήματα και στα συλλογικά όργανα του κόμματος, αν έχουν γίνει λάθη και όποια λάθη έχουν γίνει, όλοι μαζί με δημοκρατικές διαδικασίες και συζήτηση θα τα διορθώσουν. Βάζετε θέμα δύο υποψηφιωτήτων, δηλαδή δεν είναι μόνο ο κύριος Καρυπίδης, είναι και ο κύριος Εμείς Βουλής, βάλουμε θέμα, εγώ δεν έβαλα κανένα θέμα, είπα εκ των πραγμάτων. Μιλήσατε για δύο. Είπα εκ των πραγμάτων, ακούστε με όμως τώρα. Μιλήσατε για δύο. Μα για δύο έχει. Λέω εκ των πραγμάτων. Υπέθεσα εγώ ότι εννοείται τον κύριο Βουδού. Ναι, λέω εκ των πραγμάτων έχει ανοίξει μια συζήτηση. Από εκεί και πέρα. Εμείς έχουμε την δυνατότητα τη δημοκρατική να το κουβεντιάζουμε αυτό το πράγμα. Γιατί εξαγγείλαμε τις 13 υποψηφιότητες. Εσείς εξαγγείλατε μόνο μία. Του κυρίου Μπαγκογιάννη. Άρα να υποθέσω ότι υπάρχουν προβλήματα στις υπόλοιπες 12 περιφέρειες της χώρας και δεν έχετε επιλέξει υποψήφιο. Επομένως, εσείς κοιτάξτε τα δικά σας. Κοιτάξτε καλά τα δικά σας που ακόμα δεν είστε έτοιμοι ούτε για τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Έχετε αδιέξοδο, δεν βρίσκεται ούτε καν υποψήφιο. Και αφήστε εμάς να λύσουμε τα δικά σας. Ωστόσο, και μην ανακατεύεστε. Όπως δεν ανακατευόμαστε και εμείς τα δικά σας. Και στον άλλο. Έχουμε πει ότι. Αν τα λύσουμε εμείς όποια προβλήματα υπάρχουν. Έχουμε αυτοδιοικητικού συνδυασμού. Τώρα από εκεί και πέρα. Γιατί φοβάστε. Πάτε να κρυφτείτε δίθεν από αυτού του διοικητικού. Θα τα πούμε συνδυασμούς. Στα αποτελέσματα αυτά, κύριε Στρατούλη. Επειδή φοβάστε, μην καταγραφεί πολιτικά, αλλά αν κερδίσουν αυτοί οι αυτοδιοικητικοί, όπου χάσετε, θα πείτε έχασαν οι αυτοδιοικητικοί σχηματισμοί. Όπου κερδίσατε, θα πείτε κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Παλιά κόλματα, και το Πασόκ αυτά. Μάστορε το Πασόκ. Σε λίγου μήνε που δεν θα έχετε πάρει περιφέρειε, θα κληθείτε να σχολιάσετε αυτά που λέτε σήμερα. Αλλά επειδή, αν μου επιτρέπετε. Κοιτάξτε να πάρετε καμιά περιφέρεια εσείς και μετά τα λέμε. Εμείς θα πάρουμε πολλές. Επειδή Κυριακή Κοντιγιορτή. Ο λαός περιμένει εκλογές για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Ό,τι να είναι, κάλπι να είναι και να καταψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αποδώσατε το πρόβλημα των προσώπων τύπου Καρυπίδη που επιλέγετε. Εσάς τι σας νοιάζει για τον κύριο Καρυπίδη? Εσείς θέλετε να έχουμε ένα υποψήφιο στην Δυτική Μακεδονία να σας κερδίσει? Ούτε τον γνωρίζω, άμα ενδιαφέρεστε. Απλώς υπάρχει ένα πολιτικό περιεχόμενο και αν με αφήσετε και από αυτόν τον καταιγισμό, ας πούμε, τον ηλεκτρικό, θα πω σε πολύ λίγα λόγια. Σε πολύ λίγα λόγια. Ναι, αλλά δεν έχει νόημα. Αλλά δεν έχει νόημα. Να ασχολείστε τώρα εσείς που είναι ακόμα σε εσωτερικές διαδικασίες. Ακούστε τι θα πω. Εμένα το πρόβλημα μου δεν είναι ποιος θα κατεβάσετε στις υπόλοιπες 12 περιφέρειες εκτός του κύριου Μπαγκογιάννη. Και γιατί ακόμα δεν καταλήξατε? Τι προβλήματα έχετε? Διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές γιατί προκύπτουν τα προβλήματα τύπου Καρυπίδη. Ξέρετε γιατί προκύπτουν? Γιατί εσείς έχετε μια λογική να βρούμε κάποιον που να μιλάει σε κάθε κομμάτι της κοινωνίας. Όποιος κι αν είναι, ό,τι θες κι αν έχει. Κάθε καρυδιάς καρύδι να το λέει. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι. Γιατί είστε μια ομπρέλα στην οποία μέσα προσπαθείτε να έχετε από τη μία την ας πούμε σοβαρή πλευρά που θέλει να μιλάει και με τους ξένους εταίρους μας και με ισχυρούς παράγοντες στο εσωτερικό και να δείχνει ένα συγκροτημένο λόγο, ένα λόγο αστικό αν θέλετε. Έχετε αυτό από τη μια και έχετε από την άλλη και μια
κομμουνιστική τάση, νεοκομμουνιστική για να μην παρεξηγηθεί ο συνάδελφος ο κ. Καραθανασόπουλος, η οποία εκφράζεται με διάφορους ακραίους τρόπους, όπως και στη δική σας αριστερή πλατφόρμα, την οποία εγώ πρέπει να σας πω ότι σέβομαι ιδιαίτερα, γιατί εσείς λέτε ειλικρινά τι πιστεύετε, η αριστερή πλατφόρμα, εν αντιθέσει με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ λέει θα έχω την αριστερή πλατφόρμα να μου κρατάει την παλιά εξοκοινοβουλευτική αριστερά και όσους άλλους έχουν έρθει και έχουν μαζευτεί και θέλουν να καταλάβουν τα χειμερινά ανάκτορα και να κάνουν επανάσταση λενινιστικού χαρακτήρα. Θα έχω από τη μια αυτό και από την άλλη θα έχω, για παράδειγμα, το Σταθάκι, το Δραγασάκι να μιλάνε με έναν τρόπο που να δείχνουν ότι παιδιά ξέρετε, ναι, δεν λέμε τώρα πάνω από όλα. Αυτό όμως είναι πολιτική πονηριά. Ήσασταν σαφείς. Αυτό είναι πονηριά για την ακρίβεια. Ναι, αφήστε το να μιλήσω. Αυτό λοιπόν είναι. Αυτό εγώ διαβάζω στην υπόθεση Καρυπίδη. Μια τέτοια περίπτωση βρήκατε. Να μιλάμε και με αυτού που πήραμε για τα 600 δισεκατομμύρια τη Τράπεζα τη Ανατολή ή με αυτού που κλείνουν το μάτι και σε ρατσιστέ. Θέλετε να διαβάσετε αυτά. Απλά αυτά που λέτε δείχνει τα διέξοδα της Νέας Δημοκρατίας. Και λόγω της λαϊκής δυσαρέσκειας μιλάτε για εμάς γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε για εσάς. Γιατί έχουν καταρρεύσει οι πολιτικές σας, γιατί υπάρχει λαϊκή αγανάκτηση. Κύριε Σταθμούλη, γιατί δεν σπέφτουν. Να σα πω, εν πάση περιπτώσει. Δεν τελειώνω εγώ σε δευτερόλεπτα. Παρακαλώ, κύριε Σταθμούλη. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, δείτε, δεν θα χορτάσει ο ελληνικός λαός την πείνα του από τις πολιτικές σας, αν δημιουργήσουμε καρυπιάδες ή οτιδήποτε άλλο. Διότι τα διόδια από σήμερα αυξάνονται υπέρμετρα και για να πάει στη Δυτική Μακεδονία για την οποία μιλάτε, ο καθένας με τα μάξι του, και για να πάει στην Πάτρα, διότι οι αγρότες είναι στους δρόμους και φορολογούνται. Επειδή κάποιοι μπορεί να σκεφτούν ότι θέλετε να επεκτείνετε και δεν έχετε τέτοια. Γιατί οι Κεφαλονιάς πεινάνε και κρυώνουν. Και για αυτά να μας μιλήσετε για την κυβέρνηση. Μην λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σταθμούλη, παρακαλώ. Κύριε Πολιτάκη, κάντε μου τη χάρη. Σας παρακαλώ. Αφήστε να κάνω δύο ερωτήσεις να καταλάβω. Την ηγεμονία την πολιτική. Μόνο για ΣΥΡΙΖΑ. Να μιλήσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Για το πλεόνασμα. Μιλάτε σαν τις δικές σας παράγκες. Ενώ είστε κυβέρνηση, Ενώ είστε κυβέρνηση, μιλάτε σήμερα σαν αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Λες και είμαστε εμείς κυβέρνηση. Ίσως προετοιμάζεστε για αντιπολίτευση. Καλή προετοιμασία και καλή αντιπολίτευση. Για να κλείσουμε το θέμα προηγουμένως, συζητήθηκε σε δημοκρατικό επίπεδο αυτό το ρεύμα, το αριστερό ρεύμα. Δεν ξέρω. Εγώ εδώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρω. Ήδη πήρε θέση θέλω να πω. Είναι περιττό ίσως να σας ρωτήσω. Μισό λεπτό. Αφήστε με να κάνω την ερώτηση. Εσείς συμμερίζεστε αυτό που καταλογίζουν πολλοί στο συγκεκριμένο υποψήφιο, ότι αγνόησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ότι έχει ακροδεξιό προφίλ, αντισημιτικές θέσεις, ακροδεξιό προφίλ κλπ. Κοιτάξτε, και εμείς, θέλετε να αλλάξει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Επειδή και εσείς προσωπικά με ξέρετε πάρα πολλά. Φυσικά σας ξέρω. Ότι ό,τι είχα να πω και εγώ και άλλοι συντροφοί μου, το είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έγινε την Κυριακή, τις όποιες επιφυλάξεις είχαμε για ορισμένα πρόσωπα. Τις θέλω να πω, έκλεισε το θέμα. Κοιτάξτε, το θέμα για να συζητιέται στην πολιτική γραμματεία σήμερα και στις οργανώσεις της Μακεδονίας, πάνε να πει ότι συζητιέται. Σας είπα ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και αν έχει γίνει κάποιο λάθος, δημοκρατικό κόμμα είμαστε, να το διορθώσουμε. Αφήνεται ανοιχτό. Νομίζω δηλαδή είμαι απόλυτα σαφή. Θα αλλάξει κάποια αποψιότητα. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν καταλήξει ότι είναι λάθος, που δεν το ξέρω και εγώ δεν το ξέρω το θέμα, και εγώ δεν ξέρω θέση. Σας είπα τα συλλογικά όργανα. Εάν καταλήξει, νομίζω ότι θα έχει την παρησία και ο θάρρος να πει ότι έγινε λάθος, κύριε. Χαίρετε. Σε δημοκρατικά κόμματα έτσι γίνεται πάντα. Και από τη στιγμή που η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει σήμερα και οι οργανώσεις της Μακεδονίας, θα συζητηθούν τα θέματα και όλοι μαζί δημοκρατικά, όπως κάνουμε πάντα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρουμε τις σωστές, πιστεύω, αποφάσεις. Λοιπόν, πάντως προαναγγέλθηκε θέμα και την Πελοπόννησο εδώ, με συγχωρείτε το παρελθόν. Είπε για δύο, μα έχουν τεθεί τα θέματα. Ποιους θα κατεβάσετε στις υπόλοιπες 12 περιφέρειες. Έχουν τεθεί τα θέματα, δεν είπε κάτι καινούριο. Αυτό να μας απαντήσετε. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε υποψήφιο περιφερειάρχη. Ούτε υποψήφιο περιφερειάρχη δεν μπορεί να κατεβάσει. Γιατί αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε εδώ, δύο άνθρωποι μαλώνουν συνεχώς πάνω σε πολιτικές οι οποίες δεν ενδιαφέρουν τον πολίτη. Άλλα